το περιστατικό ξεκίνησε την 1η Αυγούστου γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ. Βασικά θα επέρχεται στην υπηρεσία μας μια πληροφορία σχετικά με βάρκα μεταναστών, η οποία έχει βάρκα, σκάφος εν γέννη, μεταναστών που έχει προσαράξει μια βραχώδη περιοχή βόρεια της Χίου. Άμεσα κινητοποιήθηκε ο λιμενικός σταθμός Ινουσών, ο λιμενικός σταθμός Καρδαμήλων και ο λιμενικός σταθμός Ψαρών, δηλαδή ότι υπήρχε στη βόρεια περιοχή της Χίου, για να μπορέσουμε να δούμε, να εντοπίσουμε πού ακριβώς έχει προσαράξει το συγκεκριμένο σκάφος, επειδή υπήρχε και η πληροφορία ότι έχουν ανάψει κάποια φωτιά. Εν τέλει, ο εντοπισμός έγινε σε ένα σημείο βόρεια των Ψαρών, σε μια ακτή η οποία είναι εξαιρετικά δύσβατη και ο περίγυρος τέλος πάντων της ακτής είναι βραχώδης και ήταν και εξαιρετικά δυσπρόσιτη. Αυτό έγινε γύρω στις 10 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Ειδοποιήθηκαν τα στελέχη του λιμενικού σταθμού Ψαρών. Προσπάθησαν να κίνηταν εξάλλου που εντοπίσαν και την προσάρεξη του σκάφους. Πήγαν στην περιοχή, κατάφεραν με πολύ μεγάλη δυσκολία, κατέβηκαν κάτω στην ακτή, είδαν ότι οι άνθρωποι ήταν καλά, ότι δεν κινδύνευε άμεσα κάποιος κτλ. Έγιναν βέβαια και κάποιες προσπάθειες και κατάφεραν και ανέβησαν 18 άτομα τα οποία ήθελαν κιόλας να κάνουν αυτή, γιατί βλέπαν το δρόμο ότι είναι δύσβατος. Και ευελπιστούσαμε ότι με το πρώτο φως της ημέρας, στις 2 Αυγούστου, θα μπορούσαμε να, με την βελτίωση ενδεχομένως των καιρικών συνθήκων, να μπορέσουμε να κάνουμε τον απεγκλωβισμό από τη θάλασσα. Γεγονός το οποίο το προσπαθήσαμε το πρωί, χτες, και με το περιπολικό ανοιχτή θαλάσσης που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, αλλά και με το σκάφος του λιμενικού σταθμού Ψαρών, δεν κατέστη δυνατό ούτε να προσεγγίσουμε. Θα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος και για τους συναδέρφους, αλλά και για τους ανθρώπους που ήδη ήταν σε μια πάρα πολύ δυσχερή κατάσταση. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε ξανά τις διαδικασίες με τα στελέχη του λιμενικού σταθμού Ψαρών να γίνει ξανά ο εγκλωβισμός από την ξηρά. Δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ στο ότι υπήρχε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που είχε και κινητικά προβλήματα, καθώς επίσης και 10 ή 11, δεν θυμάμαι καλά, παιδάκια τα οποία ήταν λίγο δύσκολο να σκαρφαλώνουν σε βράχια. Παρ' όλα αυτά, λόγω της πραγματικά της πολύ καλής προσπάθειας που έγινε από στελέχη του λιμενικού σταθμού, αλλά και με τη συνδρομή της αστυνομίας και του τοπικού κλιμακίου εκεί πέρα, καταφέραμε και κάναμε τον απεγκλωβισμό γύρω στις 12 το μεσημέρι. Και λίγο πριν απομακρυνθούν από την περιοχή, συζητώντας με τους συναδέλφους μου εκεί πέρα, τους είπα ότι καλό είναι να ψάξουμε και την περιοχή, να δούμε, επειδή όπως καταλαβαίνετε, όταν έχουμε ένα προσαραγμένο εστιοφόρο, καταλήξαμε σε αυτό, είδαμε ότι ήταν αυτό, υπάρχει διακινητής. Οπότε για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι ο διακινητής είναι στην βραχώδη περιοχή, δεν υπήρχε εξάλλου περίπτωση να έχει διαφύγει από εκεί πέρα. Και επομένως μετά να ψάξουμε μέσα στους ανθρώπους που είχαμε διασώσει. Ψάξαμε την περιοχή και την ώρα που ψάχαμε είδαμε κάποιον από ένα σημείο της ακτής να βγαίνει από κάποιο σημείο που προφανώς κρυβότανε και έπεσε στη θάλασσα, προσπάθησε να να πάει στο εστιοφόρο, συνέχεια κολύμπησε. Άμεσα ενεργοποιήσαμε ξανά τα σκάφη μας που είχαμε ενεργοποιήσει το πρωί. Δεν καταφέραμε να μπορέσουμε να πείσουμε το άτομο να ανέβει πάνω σε κάποιο σκάφος, ήταν και πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο κολυμπητής να ανέβει σε μια βραχώδη περιοχή και να κρεμαστεί σε κάποιο βράχο, σε ένα πολύ απόκρημνο σημείο, και να απειλεί ότι αν τον προσεγγίσουμε θα πέσει από το βράχο και θα αυτοκτονήσει. Κάποια στιγμή ζήτησε νερό, μετατοπίστηκε εξάλλου το περιστατικό. Τώρα έπρεπε να διασώσουμε έναν άλλο άνθρωπο, να τον πείσουμε βασικά να έρθει μαζί μας. Ζήτησε νερό, πήγε κάποιος βαθμοφόρος, κάποιος συνάδελφος από το λιμενικό σταθμό, του έδωσε νερό, τον προσέγγισε φιλικά αρκετά, κάθισε μαζί του, τον ηρέμησε, αλλά βέβαια δεν τον κατάφερε να μας ακολουθήσει. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που γινόταν όλο αυτό, κάποιος άλλος ξανά που ήταν κρυμμένος στα βράχια βγήκε και αυτός ήρθε και παραδόθηκε και οφθελώς στους βαθμοφόρους εκεί πέρα. Και στη συνέχεια όλη η προσοχή μας στράφηκε στο πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε τον άνθρωπο που ήταν κρεμασμένος στα βράχια να μην αυτοκτονήσει και να μας ακολουθήσει για το καλό το δικό του και όλων. Αυτό δεν κατέστη δυνατό με αυτό το μεσημέρι. Σε πάρα πολύ στενή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία δημιουργήθηκε ένα κλιμάκιο το οποίο αποτελούνταν από μια ομάδα της ΟΠΚΕ, από μια ομάδα των ειδικών δυνάμεων του Λιμεναρχείου, από έναν πραγματογνώμονα της αστυνομίας που έχει εκπαιδευτεί στο να μπορεί να μιλάει στις καταστάσεις και από μια μεταφράστρια που βρήκαμε στα Ρώσικα, γιατί στο μεταξύ είχαμε καταφέρει να εκμεύσουμε από το άτομο που είχε κρεμαστεί από το βράχο ότι είναι Ρώσος υπήκος.
Και καταφέραμε, πήγαμε στα Ψαρά το απόγευμα της ίδιας μέρας και μετά από πολλές προσπάθειες, γιατί ήταν και πολύ δυσβατή περιοχή, έπρεπε να μετακινηθούμε, να προχωρήσουμε τουλάχιστον για μισή ώρα με 40 λεπτά σε πολύ βραχώδη, να περάσουμε πολύ βραχώδη σημεία για να προσεγγίσουμε το σημείο που ήταν ο άνθρωπος. Καταφέραμε γύρω στις 9.30 ώρα το βράδυ και τον πείσαμε να έρθει μαζί μας και να απεγκλωβιστεί.